πάμε τώρα να δούμε λίγο εξελίξεις και σε άλλα θέματα τα οποία απασχολούν πολύ. Και όπως και να έχει, αυτή η υπόθεση των γλυκών νερών είναι κάτι το οποίο πραγματικά συγκλώνει σε τη χώρα. Είναι μια ιστορία που με δυσκολία κανείς μπορεί να την αντιληφθεί και να την χωνέψει με άλλα λόγια. Αυτή η κοπέλα έφυγε από τη ζωή, η Καρολάιν, η οποία μάλιστα πρόκειται να έχει και τα γενέθλια της γέννησής της. Αν ήταν στη ζωή την εβδομάδα. Πάμε λίγο να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα των γλυκών νερών. Ναι. Δηλαδή στο θέμα του. Που θα άνοιξε η υπόθεση ουσιαστικά εχθές ξανά, γιατί το θέμα τώρα είναι ότι αναζητούμε όλοι το κίνητρο. Τι κίνητρο είχε αυτός ο άνθρωπος για να προχωρήσει σε ένα τέτοιο έγκλημα. Ποιος είναι ο λόγος, με άλλα λόγια, για ποιο λόγο σκότωσε τη γυναίκα του. Ξέρεις γιατί. Και έκανε και όλο το θεατρικό. Δηλαδή, αυτό, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Έχουν πιστεί όλοι ότι άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πλήρως σκηνοθετημένο και προμελετημένο έγκλημα. Άρα αυτό δεν είναι εμβρασμό. Χρειάζεται κίνητρο. Πρέπει ο άλλος κάτι να ξέρει, κάτι να μην θέλει να συμβεί. Για κάποιο λόγο που να φτάσει σε ένα τέτοιο φρικιαστικό έγκλημα. Εχθές λοιπόν άνοιξε ο φάκελος. Επίσης ενδιαφέρει πολύ να δούμε αν υπήρχαν συνεργείες, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Εχθές θα άνοιξε ο φάκελος. Αυτό που θα γίνει τις προσεχείς ημέρες είναι ότι η κυρία Μιλωνοπούλου, η οποία παρακολουθούσε σε συνεδρίες την Καρολάιν, θα κληθεί να καταθέσει. Είναι από τους πρώτους μάρτυρες που θα πάει εκεί για να πει τι ακριβώς γινόταν σε αυτές τις συνεδρίες, τι της έλεγε η κοπέλα. Θα ξανακαταθέσει φυσικά και ο καθομολογία δράστης για να δούνε πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής η υπόθεση. Τα επόμενα βήματα της αστυνομίας, κατ' ουσίαν, είναι να υποθεί ακριβώς τι έγινε με τις κάμερες εκείνο το βράδυ, πότε βγήκαν, πότε αφαιρέθηκε η κάρτα μνήμες. Μέσα από τις κάμερες. Ναι. Όπως επίσης το τηλεφωνικό του απόρριτο, για να δούνε όλες τις συνομιλίες, με ποιους είχε μιλήσει πριν, μετά. Από εκεί θα φανεί αν υπήρχαν συνεργοί ή αν υπήρχαν άνθρωποι που τον βοήθησαν ή αν υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν το τι θα γίνει και ή το τι έγινε μετά. Και φυσικά θα δούμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, που είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι θέμα αυτό. Γιατί από αυτούς θα προκύψουν πολλές απαντήσεις για τη δράση του δράστη γενικότερα. Με την έννοια δηλαδή, είχε πάρει ένα 160.000 ευρώ δάνειο, το οποίο το είχαν δώσει από την τράπεζα και θα φανεί το δικαιολογούσε το εισόδημά του, μπορούσε να το υποστηρίξει. Τι έγινε με τα λεφτά που έπαιρνε και από την πεθερά του, από τους γονείς της Καρολάιν δηλαδή. Πάντως αυτό που έχουν εντοπίσει από την αρχή και στα Βρετανικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι αυτό το ζευγάρι έκανε μία ζωή το οποίο ήταν πολύ πάνω από τα εισοδήματά του. Δηλαδή είχε εντοπίσει κάτι πολύ χλιδάτες διακοπές, λέει, στο Ντουμπάι που κόστανε περίπου 50.000 ευρώ. Ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε μία ζωή και είχε αγοράσει ένα σπίτι και τα αγόρασε και ένα άλλο οικόπεδο, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν δικαιολογείται από τα έσοδά του. Άρα, όπως έχουν πει και πολλές φορές από τα ρεπορτάζ τους, ο άνθρωπος αυτός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Βρετανικών μέσων, φέρεται να έκανε και κάποιες παράλληλες, παράνομες δράσεις με το ελικόπτερο. Ότι διακινούσε ίσως ναρκωτικά, δεν ξέρω. Ότι μετέφερε ανθρώπους και ναρκωτικά με το ελικόπτερό του σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, γιατί το σχέδιο πτήσης ενός ελικοπτέρου δεν είναι όπως το αεροπλάνο, που λες πάω από την Αθήνα και προσγειώνομαι στο τάδε αεροδρόμιο. Είναι μπορεί να προσγειωθεί. Ναι. Δηλαδή, λες ότι εγώ πάω στην Καλαμάτα και μπορεί να προσγειωθεί ανά πάσα στιγμή όπου θέλει. Ναι. Δηλαδή, και ουσιαστικά εκεί έχουν εντοπίσει από την πρώτη στιγμή από τα Βρετανικά μέσα ενημέρωση ότι υπάρχει ένα κενό. Επίσης, έχουν μιλήσει από την αρχή για ένα τρίτο πρόσωπο, που ίσως είναι παράλληλη σχέση του Μπάμπη, είναι το τρίτο πρόσωπο που τον βοήθησε σε όλα αυτά. Και αυτό τώρα θέλουν από τις αρχές εδώ να δουν αν αυτός ο άνθρωπος μέσα από τον τραπεζικό του λογαριασμό είχε κινήσεις χρημάτων από ανθρώπους που ίσως να έχουν σχέση με όλα αυτά με που έκανε. Με μυστήρια πορεία. Δηλαδή, γιατί είπαν κάποια στιγμή ότι τα μηνιαία του έσοδα ήταν γύρω στα 3.000 ευρώ. Τα οποία φυσικά είναι πολλά λεφτά για έναν άνθρωπο που τα ακούει. Όμως, τα πολλά λεφτά δεν είναι τρελά λεφτά. Δηλαδή, τα 3.000 ευρώ. Δεν είναι τέτοια που να επιτρέπουν ακριβώς το είδος της ζωής. Ακριβώς αυτό εννοώ. Που να μπορείς να πας στο Ντουμπάι, να κάνεις εξωτικές διακοπές, να είσαι ντυμένος με την τελευταία λέξη της μόδας, να έχεις σε ένα σπίτι πολυτελείας, να έχεις αγοράσει ένα τεράστιο οικόπεδο, να χτίζεις βίλα, να σου έχει εγκρίνει η τράπεζα 160.000 ευρώ δάνειο. Το σε μια εποχή που δεν εγκρίνεται τίποτα στον κόσμο, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επίσης θα αναζητηθεί γι' αυτό το δάνειο, γιατί είναι πολύ μεγάλο ποσό το δάνειο αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχεις 160.000 ευρώ. Τα αιτήσια πρέπει να είναι ίσως διπλάσια από το δάνειο που σου δίνουν. Αν υπάρχει εγγυητής σε αυτό το δάνειο. Μάλιστα. Και ο εγγυητής που μπήκε
σε αυτό το δάνειο, τι λόγο είχε να μπει σε ένα τόσο μεγάλο δάνειο με έναν άνθρωπο που έκανε μια δουλειά που εντάξει, δεν δικαιολογείται αυτό το τεράστιο ποσό. Ναι, και ταυτόχρονα έπαιρνε και λεφτά από την πεθερά σου. Επίσης, θα εξεταστούν τώρα και διάφορα πρόσωπα που είχαν σχέση μαζί του. Ναι, ναι. Και αυτό το πρόσωπο που λέγαμε και την άλλη φορά, η 40χρονη γυναίκα που φέρεται ότι έρχεται να συμπληρώσει το puzzle της φρίκης, ας το πούμε έτσι, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πολλά ερωτηματικά. Βέβαια, οι αρχές είπανε ότι δεν έχει σχέση με αυτό καθ' αυτό το έγκλημα, αλλά όμως ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο τάραζε την οικογενειακή σχέση και ζωή του ζευγαριού, που οθούσε ίσως την Καρολάιν στην απόφαση να φύγει από το σπίτι. Ερωτηματικό πάντως παραμένει ακόμα το περιβόητο αυτοκίνητο που είχε δείξει και η κομπή της Αγγελικής Νικολούλη που μπήκε πολύ αργά. Αδιέξοδο δρόμο. Ναι, που δεν είχε λόγο κάποιος να πάει 4 παρά το πρωί και να φύγει 5 παρά σε ένα στενό που δεν στη μέση του πουθενά, σε μια περιοχή που δεν είναι και ιδιαίτερα κυκλοφορία. Ωραία. Άρα λοιπόν όλες οι αυτοί εξετάζονται πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Θεωρούν σχεδόν σίγουρο ότι. Υπήρχε κάποιος λόγος για τον οποίο έγινε αυτό. Όχι, ότι υπήρχε κίνητρο. Δεν ήταν ένα έγκλημα πάθους ή εντρασμό. Ναι, μάλιστα και ο δημοσιογράφος από το Βόλο που θα βγάλουμε τώρα στην εκπομπή. Αυτό είναι το θέμα. Το κίνητρο είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι και ένα ζήτημα που συζητήσαμε. Μια και αναφέρεσαι λοιπόν στο δημοσιογράφο από το Βόλο, να πούμε ότι ο δημοσιογράφος από το Βόλο που λέμε είναι ο Δημήτρης Μαρέδης. Ο Δημήτρης Μαρέδης και είναι στη γραμμή μας. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα. Είναι όντως έτσι, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή σας, ότι το κίνητρο αναζητούν ακόμα οι αρχές και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό ακόμα μέχρι αυτή την ώρα για το αν δηλαδή, για ποιος είναι ο λόγος που ο πιλότος που σκότωσε την αρχή Καρολάιν. Να σας πω από την Αλόνισο, το ρεπορτάζ το οποίο έρχεται την προηγούμενη Δευτέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, ο David Crouch τίμησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο πατέρας της Καρολάιν τα 20 γενέθλια της κόρης του, αν εκείνη ζούσε, είχε μερικές γουλιές, όπως ο ίδιος λέει, από το εξαιρετικό ουίσκι που του είχε δωρήσει για τα γενέθλιά του το Δεκέμβριο. Όλα αυτά τα εξομολογείται στη Daily Mail, διότι ήταν μια, όπως αντιλαμβάνεστε, σε πολύ δύσκολη στιγμή για την οικογένεια Crouch στην Αλόνισο. Ο πατέρας και η μητέρα της Καρολάιν διατηρούν μια πολύ καλή σχέση με την οικογένεια του καθομολογίου δολοφόνου. Πρέπει να σας πω ότι η μητέρα του Μπάμπη τηλεφωνεί σχεδόν καθημερινά και ρωτάει για τη μικρή Λιδία. Ήδη έχουν διανυμίσει οι γονείς από την Αλόνισο ότι είναι ελεύθεροι οι γονείς του δολοφόνου να την επισκέπτουν το προφίτσι πάρα πολύ συχνά όποτε το επιλέξουν. Βεβαίως είναι πολύ γνωστή, όπως σας έχω πει, στο νησί, δίδασκε εδώ σε τοπικό σχολείο. Και τα συναισθήματα συνεχίζουν να είναι έντονα για την οικογένειά του, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εκείνη η οικογένεια, την αυτομολογία δράση, υποφέρει για τις αμαρτίες του γιού του. Δηλαδή δεν είναι εύκολη καθόλου αυτή η επαφή μεταξύ των δύο οικογενειών. Είναι μια απολογιστική σχέση αυτή η οποία έχει χτιστεί. Παρ' όλα αυτά δείχνει το αληθινό ενδιαφέρον η καθημερινή επικοινωνία που έχουν οι δύο οικογένειες. Δημήτρη, ισχύει αυτό που μαθαίνω από την Αλόνισο ότι υπάρχουν πολλοί Βρετανοί τουρίστες που ζητάνε να μάθουν πού είναι ο τάφος της Καρολάιν και πηγαίνουν σχεδόν κάθε μέρα και αφήνουν λουλούδια στον τάφο. Δηλαδή, πολλοί Βρετανοί που είναι τώρα στην Αλόνισο πηγαίνουν στον τάφο της. Έχεις δίκιο. Ακριβώς αυτό ισχύει. Αποτελεί δηλαδή πόλο έλξης σαν, τουριστών. Σαν ένα φόρο τιμής στην κοπέλα, γιατί είναι πρώτη είδηση στη Βρετανία. Έχει διονύσει η είδηση στη Βρετανία. Ναι, ναι, ναι. Και πηγαίνουν, εμένα μου πάνε ότι ακόμα έχουν δει ανθρώπους ακόμα και νύχτα μέσα με φακούς να ψάχνουν να δουν πού είναι ο τάφος της, ώστε να αφήσουν λίγα λουλούδια. Ναι, ναι. Έχει ευαισθητοποιήσει πολύ. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει, έτσι κι αλλιώς είναι πρώτο θέμα και στην Βρετανία. Ακόμα εξακολουθεί να παίζει, άλλωστε οι συνεντεύξεις και του πατέρα της Καρολάιν το αποδεικνύει αυτό. Τραβάει τα βλέμματα η υπόθεση αυτή και όντως πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον τάφο που βλέπουμε εδώ και στη φωτογραφία που δείχνεται της Καρολάιν για να ανάψουν ένα κερί, να αφήσουν ένα λουλούδι. Το κινητήριο πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι είναι ακριβώς απέναντι από το σπίτι, το πατρικό σπίτι της Καρολάιν. Δηλαδή από το σαλόνι η μητέρα βλέπει τον τάφο της κόρης της, τον οποίο επισκέπτεται καθημερινά στις 6:30 το πρωί. Είναι το καθημερινό της δρομολόγιο. Αυτό κάνει πρώτα από όλα με το που ξυπνάει. Είναι αυτό που ηρεμεί την ψυχή της προφανώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη τον Μαρέδη. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μου, για όλες τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Μάλιστα.
Πάμε λοιπόν τώρα να ολοκληρώσουμε με το θέμα αυτό για με μια πληροφορία σχετικά με τον αστυνομικό, τον Σταύρο Μπαλάσκα. Βγήκε μια ανακοίνωση, πες Σωτήρη. Βγήκε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά η Ελλάς τον θέτει σε διαθεσιμότητα μετά από τις δηλώσεις που έκανε στην πρωινή εκπομπή. Να εξηγήσουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ναι, είναι ο άνθρωπος, είναι εκπρόσωπος των αστυνομικών. Βεβαίως. Ο οποίος είχε πει σε πρωινή εκπομπή ότι ο Μπάμπης ήταν χαζός, διότι θα έπρεπε να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και να πει ότι έγινε δολοφονία και έτσι θα είχε πολύ καλύτερη αντιμετώπιση από τις αρχές. Δηλαδή, είπε μάλιστα τη φράση ότι ο χαζός πια χάλασε τη ζωή του, ενώ θα μπορούσε σε 5-6 χρόνια να είναι έξω. Υπάρχει η ανακοίνωση της Ελλάς που τον θέτει σε διαστημότητα. Ήταν συνδικαλιστής των αστυνομικών. Και οι ίδιοι πάντως βγάλαν ανακοίνωση ότι αυτά που είπε στον αέρα ήταν ουσιαστικά ένας οδηγός απέναντι προς τους δολοφόνους από εδώ και πέρα. Ήταν πολύ άσχημο, πολύ βαρύ. Και η ανακοίνωση της Ελλάς ουσιαστικά αναφέρει ότι αφού λήφθησαν οι απόψεις του και εξετάστηκαν, επιβλήθηκε το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας. Ναι.